Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερα τον τελευταίο χρόνο και από ό,τι λένε θα έρθουν και χειρότερα, μέσα λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα καλούμεθα να διαφεντέψουμε τον εαυτό μας, να διαφεντευτούμε σαν κοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να τα λύσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε επί τα βελτίω βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλές θεωρίες. Λέω εγώ, δημοσιογραφική αδεία το λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά υπάρχει και μία θεωρία η οποία ασχολείται με την διαχείριση του μυαλού μας, της νοημοσύνης μας. Έτσι το έχω συλλάβει εγώ. Αυτό βέβαια κάποιος κατά το παρελθόν το είχε συλλάβει σε επιστημονική βάση και το έχει αναπτύξει έτσι ούτως ώστε να βοηθήσει τον κόσμο, γενικά τον πλανήτη ολόκληρο αν είναι δυνατόν, να μην παθαίνει, να μην αντιμετωπίζει δυσμενείς επιπτώσεις των κρίσεων που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Γιατί και ευημερία να έχουμε, κάποια άτομα αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό, είτε αισθηματικό, είτε οτιδήποτε. Όλα αυτά έχουν το μάστορί τους. Ο μάστορής τους λοιπόν είναι μία μέθοδος που αν την εφαρμόσουμε θα καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, κύριε Μεταξάτη. Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Σαν εισαγωγή τουλάχιστον. Νομίζω ήταν θαυμάσια εισαγωγή. Κοντά μας, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε τον κύριο Παναγή Μεταξάτο. Ο κύριος Παναγής Μεταξάτος είναι γνωστός για την διδασκαλία που κάνει, για την μέθοδο διαχείρισης της νοημοσύνης, του μυαλού, με την μέθοδο Σίλβα. Ο Σίλβα ήταν αυτός που εμπνεύστηκε την όλη υπόθεση και την έχει θέσει σε κωδικοποιημένες βάσεις, ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας μας να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μεταξάτος αποφάσισε να έρθει στη Σπάρτη, να είναι κοντά μας, να κάνει μία αύριο συγκεκριμένα. Αύριο είναι, σήμερα είναι η πρώτη. Σήμερα είναι. Είχα την εντύπωση ότι θα είναι Τετάρτη γι' αυτό. Έτσι. Όχι, όχι. Έτσι είχαμε πει με τον κύριο Αργυρόπουλο κάποια στιγμή. Ότι Τετάρτη θα άλλαξε όμως για Δευτέρα. Άλλαξε για Δευτέρα. Έτσι λοιπόν έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Μεταξάτος σήμερα Δευτέρα. Αλλά θα μιλήσουμε και για τα μελούμενα και τα υπόλοιπα. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το σημερινό. Σήμερα το απόγευμα στις 5 με 10. Στις 5 με 10 το βράδυ στις στο ξενοδοχείο Σπάρτα Ιν. Έχουμε 10 του μηνός έχουμε. Στο Σπάρτα Ιν, το ξενοδοχείο της Σπάρτης, θα είναι ο κύριος Μεταξάτος εκεί και θα περιμένει τους ενδιαφερομένους να διαχειριστούν τα της πνευματικής τους περιουσίας, το πνεύμα τους, την νοημοσύνη τους, να τους διδάξει κάποιες βασικές αρχές για να μπορέσουν να καλυτερέψουν τη ζωή τους. 5 με 10 λοιπόν σήμερα το βράδυ θα είναι στο Σπάρτα Ιν. Όμως εμείς δεν απλώς σας ενημερώνουμε για το βραδινό. Εμείς αρπάξαμε την ευκαιρία που έχουμε κοντά μας τον κύριο Μεταξάτο να πούμε κάτι παραπάνω, να μάθουμε τι είναι η μέθοδος Σίλβα και να μάθουμε και την επόμενη συνεδρία που θα κάνει στην περιοχή μας, στη Σπάρτη, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν, κύριε Μεταξάτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Πάντα θα ήθελα να έχω έρθει σε αυτό το αγαπημένο μέρος των Ελλήνων, της Σπάρτη. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Αργυρόπουλο που ήταν η αιτία να είμαι εδώ. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες λένε ότι κατήφθηναν την πνευματική τους ζωή έτσι ούτως ώστε να είναι ικανοποιητικά αποδοτική στο σύνολο.
όπως αποδεικνύει η επιστήμη σήμερα, έτσι, ήταν ο καλύτερος τρόπος αυτός που επέλεγαν, γιατί η πειθαρχία πάνω απ' όλα είναι ελευθερία. Έτσι. Και αυτό οι άνθρωποι αργούν να το καταλάβουν δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι αν ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, θα έχουμε σπουδαία αποτελέσματα στη σύγχρονη μας πραγματικότητα. Είναι γεγονός αυτό. Τουλάχιστον εγκυκλοπαιδικά, όσα μπορώ να ξέρω, εκεί συντείνω και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, που λέτε εσείς. Κύριε Μεταξάτο, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια τι σημαίνει μέθοδο Σίλβα? Ναι, μέθοδο Σίλβα είναι απλά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή ένα σεμινάριο που μέσα από σε δύο μέρες μόνο είναι αρκετές να μάθει κάποιος να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τις διανοητικές του ικανότητες, να μπορεί να ελέγχει το στρες, να έχει καλύτερο επίπεδο υγείας, να έχει επιτυχία με την εκπαίδευσή του, τη μνήμη του, μπορεί να έχει καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό του και τους άλλους, να έχει αποτελέσματα θετικά στην δουλειά του και γενικά στην παραγωγικότητά του και οτιδήποτε και θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει. Και εννοείται ότι θα αισθάνεται πολύ καλύτερα. Ναι. Είπατε ότι να διαφεντεύει, να διαχειρίζεται και τα της υγείας του. Ναι, ναι. Δηλαδή εξηγήστε το μας αυτό. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εμείς μιλάμε για τον εγκέφαλο και τον νου. Όπως ξέρετε, και ο εγκέφαλος είναι το βασικό όργανο που ελέγχει τις λειτουργίες του σώματος. Ο εντολεύς, έτσι, για όλο το σώμα. Από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να προγραμματίσει και να διαχειριστεί καλύτερα αυτό το βιοκομπιούτερ, σαφώς έχει και καλύτερα αποτελέσματα επάνω στα ελέγχη και την υγεία του καλύτερα. Τη λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή το θέτετε ότι είναι μια μηχανή ολοκληρωμένη, ναι, που έχει ένα σημείο που αυτό το σημείο δίνει όλες τις εντολές. Αυτό το σημείο είναι αυτός που κατευθύνει πόσους σφιγμούς θα δουλέψει η καρδιά, πόσες παρεστήσεις έχουν τα χέρια ή κινήσεις ή τα πόδια, ξέρω εγώ, όλα αυτά δίδονται από έναν εγκέφαλο. Αυτά είναι προγραμματισμένα. Προγραμματισμένα. Είναι ήδη, υπάρχουν, δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν. Το DNA μας έχει μέσα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα πολύ, πάρα πολύ εξελιγμένο κομπιούτερ. Έτσι, ακριβώς. Είναι ένα βίο κομπιούτερ εγκέφαλος, το πιο εξελιγμένο, έχει αποτελείται από 100 δισεκατομμύρια εγκεφαλικούς νευρώνες, τα πιο εξελιγμένα κύτταρα στον πλανήτη, που το καθένα από αυτά είναι σε θέση να συνδέεται από 1000 έως και 1 εκατομμύριο άλλα τέτοια κύτταρα. Αχα. Είναι ένα τεράστιο κύκλωμα, είναι ένας κβαντικός υπολογιστής η σύγχρονη τεχνολογία. Δεδομένου ότι περνάνε σήματα ηλεκτροφόρα, ας το πούμε. Ναι. Ενεργειακά. Μετατρέπει ο εγκέφαλος σε ηλεκτρική ενέργεια και τα μεταδίδει από το αριστερό στο δεξί ημισφαίριο. Στην πραγματικότητα, για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές, ο εγκέφαλός μας δέχεται πάνω από 400 δισεκατομμύρια bytes ερεθίσματα το δευτερόλεπτο. Αφού μιλάμε για κομπιούτερ. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό τεράστιο αριθμό. Είναι μια έρευνα που έγινε στο Harvard και που βρήκαν, αλλά το πιο σπουδαίο και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι από αυτά τα 400 δισεκατομμύρια δυστυχώς μόνο 2.000 αντιλαμβανόμαστε εμείς συνειδητά, δηλαδή καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αυτό το... Ούτε το 5% δηλαδή. Ποιο 5%, δηλαδή 0,0,0 και κάτι ψηλά, τίποτα, ένα σχεδόν τίποτα. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν πάνε χαμένα αυτά, τα επεξεργάζεται, τα διαχειρίζεται αυτό το κομπιούτερ. Τα συντηρεί δηλαδή. Με βάση τις πληροφορίες αυτές που μπορεί και είναι στη θέση να ακριβώς να διαχειρίζεται, έτσι δίνει διεξόδους, λύσεις, διαχειρίζει την πραγματικότητά μας. Άρα λοιπόν το σημαντικό για μας είναι να ξέρουμε ότι έχουμε ένα απεριόριστο δυναμικό, θα το έλεγα έτσι, στην σκέψη μας και στο μυαλό μας, στον εγκέφαλο, όπου εάν του δώσουμε τις κατάλληλες εντολές και τα προγράμματα για να κινητοποιήσει όλο αυτό το πλούτο πληροφοριών, είναι στη θέση να μας δώσει σπουδαία αποτελέσματα. Είπατε προηγουμένως, μεταξύ των άλλων, ότι είναι ο κεντρικός νευρώνας, ο οποίος... Το κάθε εγκεφαλικό κύτταρο, ναι, έχει συνδέσεις, συνάψεις λέγονται κατά την ιατρική ορολογία, ναι, ναι, που είναι η μεταφορά των πληροφοριών
που γίνεται με δύο τρόπους. Των εντολών γενικά. Των εντολών. Ή αν θέλετε του νου, του όπου νου, ο νους είναι ο προγραμματιστής του εγκεφάλου. Ακριβώς. Ή κάτι σαν το δικό μας ίντερνετ. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει αντιγράψει τις ίδιες τις λειτουργίες του και τις αντιγράφει όλο και περισσότερο. Και αντιγράφει όλο και περισσότερο. Λοιπόν, μια αντιγραφή του ίντερνετ ήταν μια διαδικασία που έκανε έτσι και αλλιώς ο νους μας όταν συνδεόταν με το συμπαντικό πεδίο πληροφοριών, γιατί κάθε σκέψη που έχει διατυπωθεί από οποιοδήποτε άνθρωπο από τον καιρό που άρχισε να λειτουργεί ο άνθρωπος με νοημοσύνη μέχρι και τώρα. Και το κάθε ζωντανό. Και το κάθε ζωντανό, αλλά πολύ περισσότερο μιλάμε για την ανθρώπινη εφυΐα. Έτσι είναι. Υπάρχει σαν ένα ενεργειακό αποτύπωμα και επομένως μπορεί, είναι σαν το Google ας πούμε, αλλά φανταστείτε ένα συμπαντικό, είναι εκεί όλες τις πληροφορίες, τα πάντα. Ο νους λοιπόν δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να συνδέεται ενεργειακά με αυτήν την συχνότητα και να φέρνει με τη μορφή των σκέψεων σαν προγράμματα στο μυαλό μας τις εντολές με τις οποίες θα μπορούσε να κινηθεί ο εγκέφαλος. Ξέρετε γιατί σας εντόπισα την λέξη που είπατε, τον κεντρικό νευρώνα, τις δύο λέξεις αυτές, κεντρικός νευρώνας, ο οποίος πολλές φορές παθαίνει ζημιά και αποσυντονίζεται. Με αποτέλεσμα η ασθένεια του κεντρικού νευρώνα μεταδίδεται στους μυς, μια και η μυς είναι η εντολοδόχη του νευρώνα. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι... Επειδή ναι. Υπάρχει κάποιο ιστορικό σε γνωστό πρόσωπο, με αυτή την έννοια το λέω, για την ανάλυση από πλευράς Σίλβα. Εμείς δεν ασχολούμεθα τόσο με την επεξεργασία μιας τέτοιας πληροφορίας που προφανώς αφορά ειδικά την ιατρική επιστήμη. Αυτό που ξέρουμε και καταλαβαίνουμε είναι ότι πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της σκέψης και πώς οι σκέψεις μετατρέπονται σε πράξεις από τη στιγμή που διοχετεύονται στον εγκέφαλο, τι κάνει ο εγκέφαλος όταν έχει μια σκέψη και με ποιο τρόπο την δημιουργεί σαν αποτέλεσμα. Ή την εκτελεί. Αν είπατε κάτι προηγουμένως, ότι κάποια στιγμή μπορεί να κομπλάρει κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μπορεί ναι, να δημιουργηθεί μια σύγχυση. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό συνήθως είναι αποτέλεσμα του στρες. Είναι απάντηση, το στρες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απάντηση του εαυτού μας στις πιέσεις που δεχόμαστε. Οι πιέσεις αυτές μπορεί να είναι από ένα φυσικό ερέθισμα, κάνει κρύο, ζέστη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε ή άλλο. Ή από μια έμονη ιδέα. Ή από ένα ψυχικό ερέθισμα, όπως είναι συνήθως η αγωνία, η ανησυχία, οι αρνητικές σκέψεις, οι εκκρεμότητες, οι ενοχές. Όλα αυτά δημιουργούν μια εσωτερική πίεση που για να ανταποκριθεί το σώμα σε αυτές τις πιέσεις, ο εγκέφαλος είναι υποχρεωμένος να ανεβάσει ταχύτητες. Ανεβάζοντας ρυθμούς, οι ρυθμοί αυτοί φέρνουν σε ενεργοποίηση πάνω από 14 διαφορετικά όργανα και συστήματα. Γιατί μπαίνουν μέσα στο σώμα οι γνωστές ορμόνες, οι κατεχολαμίνες, η αδρεναλίνη, η νοραδρεναλίνη και η κορτιζόνη. Έτσι βρίσκεσαι σε μια διαρκή ετοιμότητα, αλλά αυτή η ετοιμότητα όταν δεν υπάρχει λόγος, ουσιαστικός. Κάπου ξεσπάει. Μπράβο. Όχι, η φτύρη κάτι. Τα όργανα, τα φτύρη. Γνωστά όργανα. Έτσι σήμερα η ιατρική επιστήμη είναι γνωστό ότι λέει ότι το στρες είναι υπεύθυνο για το 90% των προβλημάτων υγείας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αφέρει πίν το παράδειγμα που εγώ έχω στην σκέψη μου, στο μυαλό μου, είναι ότι ο κεντρικός νευρώνας έκανε ζημιά στους μυς, με αποτέλεσμα λέγεται η ασθένεια μειών, με αποτέλεσμα να αδυνατίζουν, να παραλύουν και να καταλύουν. Αυτό είναι μία από τις περιπτώσεις. Και δεν έχουν βρει ακόμα τη λύση, το φάρμακο. Συνήθως, κοιτάξτε, υπάρχει το κεντρικό νευρικό σύστημα, υπάρχει και το ανοσοποιικό σύστημα. Το ανοσοποιικό σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο, που είναι το υπεύθυνο για το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά ενημερώνει τον εγκέφαλο και ενημερώνεται από τον εγκέφαλο κάθε φορά που το σώμα έχει ανάγκη από κάποια υποστήριξη. Μάλιστα. Ας πούμε ένας ιός που μπαίνει μέσα στο σώμα με κάποιο τρόπο, μέσα από την αναπνοή, από το περιβάλλον, από το φαγητό, από οτιδήποτε,
έχει την τάση αμέσως να τον εξουδετερώσει αν είναι εναντίον του οργανισμού. Εκεί έχει την συμβολή του εγκεφάλου και την ενημέρωσή του για τις πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν για να τον αντιμετωπίσει, και έχει το ανοσοποιητικό σύστημα τα λεμφοκύτταρα, τα γνωστά κυτοτοξικά, τους καταστολείς, τους μακροφάγους, όλα αυτά τα κύτταρα τα οποία επεμβαίνουν, καταρχήν το εντοπίζουν και στη συνέχεια το εξουδετερώνουν. Αλλά για να έχουμε ένα υγιές νοσοποιητικό σύστημα, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος πρέπει είναι να σε θέση σωστά, να λειτουργεί σε εκείνη τη συχνότητα που έτσι, παράγει αυτά έτσι, τα λεμφοκύτταρα. Γι' αυτό αν έχετε προσέξει, όλοι οι γιατροί ναι, και όλα λένε ένα πράγμα πάντα. Λένε ότι τα φάρμακα και οι θεραπείες και όλα αυτά ενισχύουν αυτόν τον παράγοντα, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου. Ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα ισορροπημένο δείχνει ένα υγιή οργανισμό. Με άλλα λόγια, η μέθοδο Σίλβα, του Σίλβα. Μάλιστα. Να σας πω τι έκανε ο Σίλβα. Ναι. Ο Σίλβα λοιπόν δούλεψε πάνω σε μια ανακάλυψη που έγινε το 1922 από έναν αυστριακό ψυχίατρο, τον Hans Bergen, ο οποίος μέτρησε την εγκεφαλική λειτουργία και βρήκε ότι όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται, βρήκε μάλλον όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες, ναι, ακριβώς τις συχνότητες αυτές, συχνότητες, ναι, και βρήκε ότι στη συχνότητα την α, αυτήν την οποία είμαστε όταν είμαστε λίγο αποκοιμημένοι, σε μια κατάσταση χαλάρωσης, ηρεμίας ή ύπνου, βρήκε ότι σε αυτή τη συχνότητα ενεργοποιούνται ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου. Ενώ αντίθετα, όπως είμαστε τώρα, που είμαστε μια πιο υψηλή δόνηση, ενεργοποιείται ένα μέρος, ένα πολύ μικρό τμήμα του εγκεφάλου. Γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε από την ίδια, από την φύση, καταρχήν όταν είναι σε δράση, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τους εξωτερικούς κινδύνους, τα ζώα, τις καταιγίδες, το ένα το άλλο, και για να είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας έπρεπε να είναι μάτι πόδι και αυτή, να το πούμε έτσι. Σωστά. Οι αισθήσεις λοιπόν που είναι οι πληροφοριοδότες του εγκεφάλου του δίνανε το ερέθισμα εκείνο που χρειαζόταν κάθε φορά για να αντιδράσει με δυναμικό τρόπο, ή να το βάλει στα πόδια αν δεν κατάφερνε, σωστά, ήταν σωστά, το θηρίο μεγάλο, ή να παλέψει και να το νικήσει. Σήμερα αυτός ο μηχανισμός συνεχίζει να υπάρχει, αλλά έχει μετατραπεί και σε μια άλλη δραστηριότητα από την πλευρά του σώματος. Έχει μετατραπεί σε φόβο και θυμό. Mm. Σήμερα δεν παλεύουμε με θηρία, αλλά θυμώνουμε, επειδή προφανώς μας απειλούν κάποιες καταστάσεις και πράγματα, ή φοβόμαστε. Αυτοί που είναι εξωστρεφείς είναι περισσότερο ενεργοποιούν το θυμό τους, αλλά ο θυμός, δείτε πώς γίνεται, δηλαδή ένας που θυμώνει έρχεται σε μια κατάσταση υπερέντασης, όλος ο μηχανισμός, έτσι, αλλά και αυτός που φοβάται το ίδιο κάνει. Στην πραγματικότητα κλείνεται, λειτουργεί. Απλώς είναι προς τα μέσα. Μπράβο, και όχι προς δεν τα αλλάζει έξι, ουσιαστικά έτσι, σε τίποτε σωστό, αυτό, και έχει οι δυο υποφέρουν από το ίδια κατάσταση στρες. Έτσι, ακόμα και αν ξεσπάσει το άτομο, ακόμη και αν έχει αντίδραση δυναμική, δεν μειώνει αυτό τη δυνατότητα του στρες να επηρεάσει τα όργανά του και τον άρα χαρακτήρα. Ο μακαρίτης ο κύριος αυτό Σίλβα. Αυτό λοιπόν που είδε λοιπόν ο Σίλβα ήταν πώς θα βρίσκαμε έναν τρόπο, ναι, να μειώσουμε την εγκεφαλική λειτουργία, αλλά να παραμένουμε ξύπνοι, να μην μας παίρνει ο ύπνος, γιατί όταν μας παίρνει ο ύπνος δεν μπορούμε να δώσουμε εντολές στο μυαλό μας. Έτσι λοιπόν κατάφερε και μέσα από 22 χρόνια έρευνας βρήκε αυτή τη μέθοδο όπου μπορεί ο καθένας να εκπαιδευτεί, να ελέγχει την εγκεφαλική λειτουργία και να ελέγχει με αυτόν τον τρόπο το ρυθμό της ζωής του, αυτά που θέλει να κάνει, και παράλληλα και τη δυνατότητά του να προγραμματίζει αυτά που θέλει στην καθημερινότητά του να γίνονται. Έχει και σχέση με θέμα μνήμης, ξέρω εγώ. Και βέβαια, σαφώς. Η μνήμη είναι ένα από τα δεδομένα που έχουμε, η δυνατότητα να ανακαλούμε πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και σπουδαία λειτουργία. Οι περισσότεροι άνθρωποι κακώς νομίζουν ότι δεν έχουν καλή μνήμη, δεν έχουν πιθανόν δεν έχουν ταχύτητα, καλή ανάκληση έτσι, μιας πληροφορίας, αλλά έχουμε δει ότι αυτό επηρεάζεται από το στρες. Δηλαδή ένα από τα σημάδια του στρες που ξέρουμε εμείς ότι υποφέρει κάποιος είναι όταν έχει ασθενή μνήμη και δεν έρχονται πληροφορίες εύκολα. Και ξέρετε, αυτό το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε μάλλον παρατηρήσει και σε νέα άτομα και σε ηλικιωμένα δεν έχει καμία σημασία. Στρες έχει ακόμη και ένα παιδάκι. Όχι για το στρες, για τη μνήμη. Ακριβώς. Αν το στρες επιδρά,
Έχει ένα από τα προβλήματά του είναι η μνήμη. Σας λέω για παράδειγμα, σήμερα ξέρουμε ότι στα πανεπιστήμια, στις εισαγωγικές εξετάσεις και γενικότερα στις εξετάσεις των παιδιών, τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα και δεν αποδίδουν, δεν είναι επειδή ήταν αδιάβαστα συνήθως, αλλά επειδή το στρες ήταν τόσο υψηλό τη στιγμή των εξετάσεων που δεν μπορούσαν να θυμηθούν πληροφορίες που τις ήξεραν. Μόλις έδωσαν λευκή την κόλλα και βγήκαν έξω, ήρθαν πληροφορίες. Λέει αυτό, μωρέ, δεν το... Γιατί γίνεται όμως αυτό? Γιατί ό,τι ήταν να πάθει κανείς το έπαθε, χαλαρώνει ο εγκέφαλος, μόλις χαλαρώνει, ανεβαίνουν. Έρχονται οι πληροφορίες. Θυμηθείτε πόσες φορές λέτε πώς το λένε κάποιον και ήδη λέμε δεν πειράζει, θα το θυμηθώ σε λίγο. Αλλάζεται το θέμα. Τα παλιότερα χρόνια στα σχολεία μας διδάσκανε, λέει, να διαβάσετε, να κάνετε, να ράνετε πριν από τις εξετάσεις, αλλά 1-2 μέρες πριν από τις εξετάσεις δεν θα κάνετε τίποτα. Δεν χαλαρώστε. Θα χαλαρώστε, θα γλεντήσετε και χωρίς κούραση θα κοιμηθείτε αρκετά. Σήμερα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Σήμερα έχουμε τρόπους να μαθαίνει το παιδί με τρόπο τέτοιον όπου να του είναι διασκεδαστικός καταρχήν, ευχάριστος. Εφαρμόζεται και... όμως. Εμείς το εφαρμόζουμε. Εμείς στα δικά μας σεμινάρια, τα παιδικά. Δεν λέω για εσάς. Το κάνουμε. Εγώ μιλάω για την παιδεία. Κοιτάξτε, γενικότερα. Θέλουμε ανατροπή σε αυτό. Μεγάλη ανατροπή. Αν θέλετε. Ριζική ανατροπή. Εντελώς. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι είναι σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να ανατραπεί ένα μοντέλο αντίληψης που ήταν προσαρμοσμένο πάνω στο αριστερό ημισφαίριο μόνο, πάνω στις ικανότητες των αισθήσεων που είχε το άτομο. Αγνοούσαν τη φαντασία, αγνοούσαν τη διέστηση, αγνοούσαν άλλες λειτουργίες που είναι εξίσου σημαντικές και σπουδαίες και που το άτομο μέσα από αυτές μπορεί να βελτιώνει εκπληκτικά τους όρους της ζωής του και της καθημερινότητας του. Άρα, το συμπέρασμα το δημοσιογραφικό, δεν βλέπετε εσείς στατιστικά, έχετε προχωρήσει να δείτε στα 1000 άτομα που έχετε διδάξει τι ποσοστό επιτυχίας υπάρχει? Εμείς δεν κρατάμε τέτοια στοιχεία, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έχετε αντιληφθεί διαρκώς, η μέθοδος έχει αποτελέσει τη βάση της νευροεπιστήμης. Με αποτέλεσμα σήμερα διδάσκεται σε 60 πανεπιστήμια, είναι σε 131 χώρες. Υπάρχει πλέον επίσημη αποδοχή? Υπάρχει, ναι, δεν το συζητάμε πια. Ο Σίλβα ήταν πρωτοπόρος, αλλά καθώς οι άνθρωποι και η έρευνα προχωρούσε, μπόρεσαν να διαπιστώνουν αυτές τις αρχές του και να τις αποδέχονται. Ο Σίλβα, σας πληροφορώ ότι αν είχε τυπικά προσόντα, ας πούμε ήταν ένας επιστήμονας, γιατρός ή οτιδήποτε, θα είχε πάρει 4 βραβεία Νόμπελ. Είχε κάνει ανακαλύψεις με τις οποίες αργότερα ανάλογοι επιστήμονες επαληθεύτηκαν. Δεν υπάρχει θέμα πλέον τέτοιο. Έχουν γραφεί πάνω από 110 βιβλία για τη μέθοδο, 11 από αυτά έχουμε εκδώσει και στα ελληνικά. Έχουν γραφεί εκατοντάδες χιλιάδες επιστημονικά. Ο Σίλβα ήταν Μεξικάνος ήταν στην καταγωγή του. Ζούσε στο νότιο Τέξας, στα όρια μεταξύ Μέξικου και... Έχει έρθει και στην Ελλάδα αρκετές φορές. Ναι. Ήταν μια ευτυχής... Εσείς πώς και θητεύσατε και μαθητεύσατε και εγώ είναι φτάσατε στο επίπεδο του καθηγητή? Έχει λίγο... είναι αρκετή ιστορία μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους φίλους. Επιγραμματικά τουλάχιστον. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο στα 29 μου χρόνια. Χτύπησα και... Ναι, ήμουν επιχειρηματίας από τότε, αλλά... το χόμπι μου ήταν αυτό και χτύπησα στο γόνατο σε πολύ σοβαρό χτύπημα. Ναι. Η εγχείρηση που ακολούθησε δεν διόρθωσε τα πράγματα. Μου είπαν ότι δεν θα μπορείς να ξαναπαίξεις ποδόσφαιρο ναι. Και δεν θα μπορείς να περπατάσεις μετά από λίγα χρόνια χωρίς μπαστούνι. Και με διαβεβαίωσαν δυστυχώς πολλοί καθηγητές εκείνης της εποχής. Τότε λοιπόν ένας φίλος μου μίλησε για αυτό το σεμινάριο χωρίς να μου πει τι είναι ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα. Α. Το παρουσίαζε ένας Αμερικανός Κύπριος, Κύπριο-Αμερικανός. Πήγα λοιπόν, ειλικρινά χωρίς να ξέρω, ήταν μια εισαγωγική διάλεξη. Και είπε ότι με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να γίνετε, να αποκτήσετε, να πετύχετε. Και εγώ έτσι με τον αυθορμητισμό
σήκωσα ψηλά το χέρι μου και είπα: εγώ θέλω να παίξω μπάλα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ήμουν 8 μήνες με πατερίτσες. Είχα κάνει δύο παρακεντήσεις, μάζευε το πόδι μου υγρό και πόναγα πάρα πολύ και φυσικά κούτσενα. Στο τετρακέφαλο και λοιπά. Ναι, ναι. Είχαν κοπεί ο χιαστή, οι χιαστές. Η άλλη είχε γυρίσει 30 χρόνια. Λοιπόν, λέει: μπορείς να παίξεις μπάλα. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις μπάλα? Μη μου πείτε. Είσαι γενετής κουτσός? Λέω: είμαι κουτσός. Τι θα πει? Λέει: γενετής? Λέω: όχι, εκτίμησα στο ποδόσφαιρο. Λέει: κοίταξε να δεις με ποιες από τις τεχνικές μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα και να παίξει. Και εγώ πραγματικά αισθάνθηκα ότι με κορόιδευε εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο. Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά στο τέλος, επειδή είχα θετική σκέψη πάντα, είπα: θα το δοκιμάσω. Το δοκίμασα, γιατί με έπεισε. Δοκιμάσατε μία από τις μεθόδους? Όχι, δοκίμασα, παρακολούσα το σεμινάριο. Α, ναι. Στο τέλος είπε: όσοι δεν είστε ικανοποιημένοι από τη μέθοδο, εμείς δίνουμε εγγύηση, παίρνετε τα χρήματα σας πίσω. Δεν θέλουμε δυσαρεστημένους. Λέω: απατεώνας και να δίνει τα χρήματα πίσω δεν θα είναι. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Σωστά. Ήταν και 300 άνθρωποι εκεί μέσα στην αίθουσα του κολεγίου, του Αμερικανικού κολεγίου. Οπότε την εμπιστοσύνη σας. Ναι, αισθάνθηκα ότι κάτι γίνεται. Ναι, ναι. Και από ένστικτο το παρακολούθησα. Μετά από 22 μέρες ξαναμπήκα στο γήπεδο. Δεν έπαιξα μπάλα αμέσως. Σε δύο μέρες είχε στεγνώσει το πόδι μου, έπαψα να πονάω. Άρχισα να γυμνάζομαι, άρχισα να νιώθω ξανά τους μυς να λειτουργούν. Και όλα αυτά με εγκεφαλικές ασκήσεις. Με εγκεφαλική μόνο άσκηση. Και έπαιζα μέχρι πριν 3 χρόνια. Τώρα τι είσαστε, μικρός είσαστε? Μικρός είμαι, αλλά να σας πω τι έπαθα. Μου βάλει τρικλοποδιά ένας μπιτσιρικάς και καθώς έπεσα κάτω ακούω έναν άλλο μπιτσιρικά, του λέει: σιγά τον παππού μην το... Και τότε συνειδητοποίησα ότι όσοι ήταν συναθλητέ μου ήταν τουλάχιστον παιδιά ή εγγόνια μου. Και είπα: σταμάτα πια. Όχι, με πρόσεχαν, δεν μου άρεσε. Στο παιχνίδι, ξέρετε. Ο σεβασμός. Ναι, δεν ήθελα σεβασμό. Είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θέλεις να παίξεις και εκεί κατάλαβα ότι μου χαριζόντουσαν. Οπότε αποχωρήσατε. Αυτό με έκανε. Με ψηλά πηδηματάκια. Ακριβώς. Αυτό με έκανε να ασχοληθώ με την μέθοδο και να την βάλω μέσα στη ζωή μου. Αυτό που μας είπατε, το παράδειγμα, το δικό σας. Το απλό παράδειγμα. Έχουμε χιλιάδες τέτοια. Είναι σημαντικό. Βεβαίως. Εντάξει. Δεν θα ήθελα να περαστεί ένα μήνυμα σε κάποιον ότι θεραπευτική είναι, δεν το κάνουμε, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει εκπληκτικά και θα μπορούσε. Έχω ακούσει απίστευτες ιστορίες που αγγίζουν τα όρια του θαύματος, αλλά ξέρετε, το θαύμα συμβαίνει σε αυτούς που το πιστεύουν μόνο και όχι σε αυτούς που θα το πιστέψουν άμα το δουν. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί συμφωνούμε με την θρησκεία. Ο Χριστός έκανε, λέει, τα θαύματα. Ναι, αλλά έλεγε πίστε. Ναι, όχι. Όμως η Εκκλησία λέει: πίστεψε το για να το δεις. Ναι, εντάξει. Δεν λέει: θα το δεις και θα το πιστεύεις. Η επόμενη γενιά πλέον. Έτσι. Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Εμείς δεν αναφερόμαστε σε θέματα θρησκείας και πάω. Ο καθένας ξέρει σε 130 χώρες υπάρχουν όλων των ειδών. Αλλά το θέμα της πίστης είναι παντού. Παντού. Όπως ξέρετε. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν πιστέψεις σε κάτι, δεν κάνεις τίποτα. Και προφανώς ο Θεός δεν είναι κομματάκια από εδώ, από εκεί και άλλο. Ένας είναι, οπότε λογικά ακόμα και έτσι να το πάρουμε. Απόλυτα σοφό και σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα. Είπατε, είναι σημαντικός ο λόγος. Και πήγα στην Αμερική, εκπαιδεύτηκα από τον ίδιο τον Σεσίλβα και εγώ και η σύζυγός μου. Έχει, και από τότε, είναι εν ζωή ο Σίλβα τώρα? Όχι, όχι. Πέθανε μεγάλος. Σχεδόν 90 ετών, πλήρης ημερών, είχε λειτουργήσει όλο το σύστημα. Άφησε πίσω τα 10 παιδιά του. Σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανταπόκριση ο κόσμος? Δηλαδή υπάρχουν εκατομμύρια απόφοιτοι πια. Έτσι. Εμείς μάλιστα μιλάμε για την επόμενη εξελικτική φάση του ανθρώπου στον πλανήτη, θεωρώντας ότι η δυνατότητα να διαχειρίζεσαι καλύτερα τις πνευματικές σου δυνατότητες, γιατί η σκέψη σου είναι μια πνευματική σου δυνατότητα, και τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι ο αποδέκτης αυτού των προγραμμάτων με τα οποία εκτελείς και κάνεις τη ζωή σου, διαφορετική, είναι αυτό που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει μάθει πώς να διαχειρίζεται ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Και από ό,τι λέγεται και σε επίπεδο και ιατρικό ακόμα και πνευματικό και από πάσης πλευράς, λέγεται ότι ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται, λειτουργεί
ή αποδίδει το 5% των δυνατοτήτων του εγκεφάλου. Να σας πω, ίσως για, και λιγότερο. Για να είμαι ειλικρινής, ναι, επί Αϊστάιν μίλαγα για 10%. Ναι. Αργότερα είπαν 5, μετά είπαν 3, μετά είπαν 1. Κανείς δεν ξέρει. Πρέπει να μάθουμε πόσο είναι το 100 για να ξέρουμε πόσο χρησιμοποιούμε. Σαφέστατα. Στην πραγματικότητα, ομολογουμένως, μπορώ να σας πω μέσα από όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων, πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο και από το 1%. Δηλαδή είναι τόσες, τόσο απεριόριστες οι δυνατότητες του οργάνου αυτού, nice, όπου δεν ξέρουμε. Μας δίνουν οδηγίες για μια φρυγανιέρα. Αν πάρετε μια φρυγανιέρα, σας δίνουν ένα βιβλίο ολόκληρο, ναι, τι να κάνετε. Ναι, καλά, πώς ναι, να βάλετε το ψωμί, ναι, και ναι, το διακόπτη, να πατήσετε. Και, και για τον εγκέφαλο δεν μας δίνουν. Δηλαδή θα έπρεπε να μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο βασικές λειτουργίες, το πώς δουλεύει το μυαλό τους. Να μας πείτε τώρα, εσείς πιστεύετε ότι μια ικανοποιητική απορρόφηση των μαθημάτων και να μπορεί ο άλλος πραγματικά να την χρησιμοποιήσει. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε το. Θέλει το... χρόνο. Όχι, όχι. Και πόσο χρόνο. Όχι, εμείς λέμε είναι σαν το ποδήλατο. Από τη στιγμή που σου μάθουμε δεν μας χρειάζεσαι πια. Σωστό. Την αρχή κάποιος πρέπει να κρατάει. Τι... Και το ποδήλατο δεν ξεχνιέται. Μπράβο, και δεν ξεχνιέται. Ναι. Αλλά αν όμως κάνεις κάθε μέρα ποδήλατο, για σκέψου πόσο καλός θα είσαι και μετά θα τρέχεις. Από ένα χρόνο. Και... Μπράβο. Έτσι. Κάποιο, ναι, κάποιο χρονικό διάστημα. Πάντα, ναι. Ο εγκέφαλος, κοιτάξτε, θέλει το χρόνο του. Τα πάντα. Στην αρχή μαθαίνεις βου και α, βα, νου και α, να, η βάνα πήρε το τόπι. Συλλαβίζεις γράμμα γράμμα, λέξη λέξη. Τώρα όμως δεν διαβάζεις έτσι. Μα εγώ, λέμε, όπως λέμε ότι η επανάληψη είναι η μύτη της μάθησης. Αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Εντυπώνει μια πληροφορία, αν επαναληφθεί κάποια στιγμή γίνεται αντανακλαστική. Και από εκεί και πέρα γίνεται μόνη της. Και ούτε καν σε χρειάζεται. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή η μέθοδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να σας μάθουμε τρόπους διαδικασίες και ο καθένας ξέρει εκείνος που θα τη χρησιμοποιήσει. Άλλος θέλει αυτό, άλλος θέλει κάτι άλλο, άλλος θέλει κάτι πολύ περισσότερο. Έχουμε προγράμματα, ας πούμε, για το γρήγορο διάβασμα, που σήμερα έχουμε καταλάβει πια, η επιστήμη έχει καταλάβει ότι έχουν ανατραπεί όλοι οι παιδαγωγικοί κανόνες όσον αφορά την πρόσληψη πληροφορίας στο εγκεφάλου. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλα όσα μάθαμε εσείς και εγώ που είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία. 35 ετών είμαι εγώ. Εντάξει, 36 είμαι εγώ. Λοιπόν, τα μάθαμε στο σχολείο, ήταν λάθος. Διότι μάθαμε να διαβάζουμε γράμμα-γράμμα και λέξη-λέξη και δεν καταφέρνουμε, και το λέγαμε και από μέσα μας ή απ' έξω μας, και αυτό δεν κατάφερε ο εγκέφαλος, δεν καταφέρει να συγκρατήσει πάνω από 120-150 λέξεις το λεπτό. Δεν του δίναμε και έννοιες. Του δίναμε όχι μόνο, αλλά εγώ θα πω στους φίλους τηλεθεατές για να καταλάβουν, ναι, ότι πόσες φορές διαβάζουν ένα κείμενο και πριν τελειώσουν τη σελίδα έχουν ξεχάσει τη διάβαζα. Γιατί, γιατί είναι αυτό κουραστική διαδικασία. Σε όλους μας συμβαίνει. Ξέρετε γιατί όμως, γιατί αυτό δείχνει ότι ο νους βαριέται. Ο νους θέλει γρήγορη διαδικασία. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τεχνικές με τις οποίες κάποιος μπορεί να μάθει να διαβάζει αντί 100 λέξεις το λεπτό, που συγκρατεί ένα 10-15% αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες, να διαβάζει με 1000 λέξεις το λεπτό. 1000 λέξεις που σας είπα είναι υπόθεση ενός απογεύματος εκπαίδευσης. Σκεφτείτε. Και δεν το κάνουν στα σχολεία. Ένα απόγευμα εκπαίδευση θα μπορούσε. Θα έπρεπε να είναι ένα από τα βασικά μαθήματα. Ψωμοτήρι, όχι. Όχι, θα έπρεπε να είναι βασικό. Εντελώς, εντελώς. Και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συγκρατεί πάνω από το 60% των πληροφοριών. Μα εν διάρκεια περιπτώσει, αν μου επιτρέπετε, με το να το βάλουν, ας πούμε, τη μέθοδο Σίλβα στα σχολεία. Μα δεν λέω να βάλουν τη μέθοδο Σίλβα. Γιατί δεν όχι. Είναι μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι speed reading. Δηλαδή γρήγορη ανάγνωση. Εντάξει. Και αντίληψη. Θα βλέπανε αμέσως διαφορετικό επίπεδο. Είναι μηχανικό. Είναι μηχανικό το ζήτημα. Είναι θέμα κίνηση των ματιών και πώς καταγράφει μια πληροφορία ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος να έχει τέτοια δυνατότητα που μπορεί να κάνει ένα σάρωμα της σελίδας και όπως, να έχει πάρει αυτές τις πληροφορίες δύο ανθρώπους. Ναι. Ναι. Μα τα έχουμε αυτά. Σας είπα στην αρχή ότι είναι κβαντικός υπολογιστής. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ένας συμβατικός υπολογιστής όπως όλοι αυτοί που θεωρία των κβάντα λέτε τώρα. Ναι. Εκεί αναφέρεστε. Ο συμβατικός υπολογιστής, πέστε ότι θέλουμε να βάλουμε μέσα όλα τα τηλέφωνα των φίλων Λακώνων και να πάρουμε κάποια στιγμή του κυρίου Φελούρη να δούμε ποιο είναι το τηλέφωνο του.
θα βάλουμε μέσα, θα περάσουμε το όνομα και θα ψάξει τα ονόματα και όταν φτάσει η Φελούρης θα μας βγάλει το τηλέφωνο σας και θα το πάρουμε. Έτσι λειτουργούν οι συμβατικοί υπολογιστές. Όσο και γρήγορος να τηλέφωνα, είναι. Τηλέφωνα, τα κινητά. Μπράβο. Αν τώρα βάλουμε, αν ήταν κβαντικός υπολογιστής, δεν θα χρειαζόταν να ανατρέξει τον κατάλογο όλο, αυτό. Όλο θα, κατάλογο. Θα είχε ολιστική αντίληψη και αμέσως θα εμφανιζόταν Φελούρης στο τηλέφωνο. Α, και γιατί σας λέω ότι ο εγκέφαλός μας είναι κβαντικός. Γιατί αν σας πω του φίλου σας, του Γιώργου, το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, δεν θα σκεφτείτε όλους τους άλλους φίλους σας για να καταλήξετε στο Γιώργο. Θα σκεφτείτε αμέσως στο τηλέφωνο του. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έτσι λοιπόν, έχει δυνατότητα το μυαλό μας, πολύ περισσότερη από αυτή. Μάλλον το καίμε επειδή δεν το χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο. Να το πω, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση. Μια τελική πληροφορία που θα ήθελα να ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Ελπίζω σήμερα να έχουν έστω την περιέργεια και να έρθουν να μάθουν κάποια πράγματα που δεν είναι περιέργεια, πρέπει να έρθουν με πίστη. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι είναι δύσκολο να δώσουμε πραγματικά, ανατρέψουμε πληροφορίες και πεπιθήσεις που οι άνθρωποι για χρόνια είχαν δημιουργήσει. Για αιώνες. Και αυτό τους δυσκολεύει να ανοίξουν τα όρια τους και την νοητική τους χωρητικότητα να δεχτούν κάτι καινούργιο. Έχουμε πολλές φορές, ξέρετε, το καινούριο μας είναι... είναι άγνωστο και το άγνωστο περιέχει ένα στοιχείο κινδύνου. Τις πιο πολλές φορές προτιμούμε να λειτουργούμε κουμπωμένοι και βήμα-βήμα παρά να ανοιχτούμε, είναι να δεχτούμε η κάτι. Η λεγόμενη δυσπιστία. Εντάξει, και αυτή, ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε και μια περιορισμένη δυνατότητα. Πέστε μου, κύριε Μεταξατώ, πόσο είναι το κόστος για μια συνεδρία, δεν ξέρω πώς τις ονομάζεται, ένα δεν σεμινάριο. Ένα σεμινάριο εμείς, ναι, τα λέμε. Ναι, ναι. Εμείς κοιτάξτε, απόψε κάναμε κάτι πολύ, έτσι θα έλεγα... πρωτοποριακό. Όχι πρωτοποριακό. Για πρώτη φορά, ναι, και ναι, χάρη, ή για του, χάρη γνωριμίας. Του φίλου του Σταύρου, ο οποίος όλη του οικογένεια και το ξέρω, παρακολουθεί το ξέρω, και... θα ήθελε έτσι να το ξέρω και με έχει πείσει και εμένα, αυτό είναι το θέμα. Είπαμε να δώσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις 5 πρώτες ώρες ουσιαστικά της εκπαίδευσης αυτής, όπου εστιάζεται στην αντιμετώπιση του στρες και στη δυνατότητα να καταλάβει ο κόσμος με ποιο τρόπο μπορεί να έχει ένα μυστικό επιτυχίας στα χέρια του, γι' αυτό και το λέμε το μυστικό της επιτυχίας, και να δώσει μόνο 15 ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν και από το σεμινάριο που θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου. Θα γίνει στις 26 και 27 Ιανουαρίου. Έτσι είναι ουσιαστικά σαν να μην πληρώνει τίποτα και υπόψη είναι ότι θα πάρει έντυπο υλικό, θα πάρει CD, θα έχει όλη την δυνατότητα αυτή από απόψε και στη συνέχεια μετά βιβλίο που θα τον κατευθύνει. Αλλά το πιο σπουδαίο θεωρώ ότι είναι ότι θα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Ξέρετε, ο κόσμος δύσκολα ανοίγεται να ακούσει τι μπορεί να πετύχει. Τον έχουν πείσει ότι είναι μικρός, λίγος, περιορισμένος, αδύναμος, γιατί κάποιους βολεύει αυτό. Σωστό. Και εσείς που είστε δημοσιογράφος το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα, γιατί δεν μας θέλουν ανεξάρτητους, αυτόνομους, ολόκληρους κλπ. Η δημοσιογραφία ήταν στα χόμπι μου από μικρή ηλικία, πολύ μικρή ηλικία, με διάφορες ενέργειες και εφημερίδα και λοιπά και ραδιόφωνο και όλα αυτά τα σχετικά. Μου έχει αλλάξει τον τρόπο αρχικής σκέψης. Η αρχική σκέψη, δηλαδή μου λέει, γνωρίζω κάποιον, ξέρω εγώ, μου λέει κάτι αυτό, το μυαλό μου δεν πάει να δεχθώ αυτά που μου λέει κατευθείαν, αλλά πάω να τον δω από πίσω τι σκέφτεται. Λίως. Ή τι κρύβει ή τι θέλει να μας παρουσιάσει. Μερικές φορές αυτό είναι προστασία για σας. Χωρίς να το θέλω. Είναι πολύ θετικό. Απ' την άλλη μπορεί να σας εμποδίσει και να μπράβο δείτε και μια εικόνα ξεκάθαρα. Έτσι. Εγώ εκείνο που θα έλεγα είναι ότι στους φίλους είναι ότι όλοι έχουμε προστασίες μέσα μας. Η φύση έχει προβλέψει.
Δεν έχουμε μόνο την προστασία τη σωματική, του ανθρωπικού συστήματος. Όχι, είναι και την έχουμε πνευματική. Και την ενεργειακή μας προστασία. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει κακό αν δεν θέλω να μου κάνει κακό. Πάει τελείως. Δεν μπορεί κανείς να μου βάλει μια σκέψη στο μυαλό μου. Σωστά. Αν εγώ δεν θέλω να τη δεχτώ, να είναι αρνητική ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να υποστεί οποιαδήποτε αρνητική επίδραση αν ο ίδιος δεν συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Και αυτό το λέω περισσότερο για να δώσω στους φίλους τηλεθεατές να καταλάβουν ότι έχουν πάντα τον έλεγχο αρκεί να το θέλουν και αρκεί να το επιθυμήσουν. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, γιατί ομολογουμένως δεν θέλω να γίνει κουραστική εκπομπή και να μην την παρακολουθήσουν. Έχω την αίσθηση όμως ότι έχει μια ροή, γιατί και αυτό οφείλεται σε εσάς, γιατί αυτό έχετε μια καλή χημεία εκ και πιάνετε αμέσως τα... Εκ το αποτελέσματος θα κριθούμε. Υποθέτω ότι θα μας δουν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε καταρχήν σήμερα στις 5 η ώρα μέχρι 5 με 10. 10 το βράδυ στο Σπάρτα Ιν, στη Σπάρτα Ιν. Αρχίζει 5 η ώρα ακριβώς. 5 η ώρα ακριβώς ξεκινάει. Γι' αυτό ας φροντίσουμε αν έχετε δεκάλεπτο πιο πριν. Ναι, αν δεν έχουν έρθει δεκάλεπτο πιο πριν, μπορούν να έρθουν, ξέρω εγώ, και λίγο καθυστερημένοι. Εντάξτε, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα. Δεν θα χρονολογηθούμε, αλλά. Ναι. Αλλά η πρώτη ώρα είναι οι πληροφορίες που λίγο πολύ είπαμε και εδώ. Κατανοητό. Και είναι η εισαγωγή για να καταλάβουν πώς δουλεύει το μυαλό. Από σήμερα όμως μέχρι τις 26 και 27 του Ιανουαρίου μπορούν να μπουν, δεν θα ξαναρθώ. Υπάρχει περίπτωση να σας βρούνε κάπου αλλού στην Αθήνα, ξέρω. Μπορούν κάπου να μας δουν στο site μας, μπορούν να μπουν να έχουν πληροφορίες. Το site πώς είναι? www.silva.gr, αλλά επειδή βγαίνει το παλιό μας site πολλές φορές, αυτό κάθετο και βάλτε και κρυτονού .gr πάλι .gr, ναι. Οπότε μπορεί να το αναζητήσουν εκεί. Ωραία, ναι. Και να έχουν όλες τις πληροφορίες. Ωραία, αν μπαίνουν στο ίντερνετ, είχα πριν από λίγες μέρες μια εκπομπή στο κανάλι 9. Ωραία. Είναι πολύ καλό αυτό και μπορούν να το δουν. Ιατρικοί διάλογοι. Και αν πάνε στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη, θα δουν Μέθοδο Σίλβα. Θα τα ανακαλύψουν όλα. Είναι μία ώρα ολόκληρη. Ναι, όποιος ενδιαφέρεται θα τα ανακαλύψει. Φαντάζομαι ότι μπορεί να τα βρει. Και μας πάρει και τηλέφωνο. Σαφώς. Αυτό ακριβώς. Να τους δώσουμε την πληροφορία. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο για σήμερα τουλάχιστον. Ελπίζω κάποια στιγμή να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε πιο. Εγώ θα χαρώ να έρθετε να παρακολουθήσετε, να δείτε, να έχετε μια από πρώτο χέρι αντίληψη. Το έχω σαν πρόθεση να το και κάνω αυτό. Αυτό γιατί συνήθως η μέθοδος έχει στον κόσμο εξαπλωθεί από στόμα σε στόμα. Είναι δύσκολο να πεις κάτι που το βιώνεις σαν πληροφορία. Δεν είναι κάτι να το διαβάσει. Και αν το διαβάσει δεν λέει τίποτα. Ενώ αν το νιώσει τη διαφορά στο σώμα του, να χαλαρώνει, να διαχειρίζει το στρες, να έχει όλα αυτά για τα οποία είπαμε. Όχι, είναι ευεργετικά από πράγματα. Πέρα, δεν το συζητάμε. Μιλάει με εμπειρία. Είναι πλέον. Όταν μιλάς με εμπειρία, οι άλλοι σε ακούν. Εγώ βλέπω και το φίλο μου το Σταύρο, ο οποίος τα καταφέρνει από εδώ από εκεί, είναι πάντα ήρεμος αυτό, χαμηλών τόνων κλπ. Αλλά κάνει εκείνο που θέλει. Αλλά είναι δημιουργικός. Αλλά κάνει εκείνο που θέλει. Είναι και πρωτοποριακός. Ήμουνα στην τελευταία παρουσίαση που έκανε της βιολακωνικής. Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί. Έχω ήδη αρχίσει να ερευνώ μια πιθανότητα να γίνει στα Ιόνια νησιά, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος αγροτουρισμού Ιωνίου. Σας παρακολούθησα που μιλάγατε. Μπράβο. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα τέτοια. Γενικά. Ένας άνθρωπος κάνει την αλλαγή, να το έτσι θυμάστε πάντα. Ένας άνθρωπος, ένας κόσμος. Ένας κόσμος. Και ο Σταύρος είναι τέτοιος. Κύριε Μεταξάτο, αγαπητέ Παναγή, όπως σας λένε. Πολύ χαίρομαι που αφήσατε το πληθυντικό και τώρα συνεννοούμεθα καλύτερα. Ναι, αυτό είναι θέμα καλής συμπεριφοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και είπαμε αυτά τα λόγια. Εγώ που με καλέσατε. Βέβαια, αν αυτά τα που είπαμε σήμερα τα είχαμε μερικές ημέρες πριν και το επαναλαμβάναμε προς το τηλεθεατή μας. Δεν πειράζει. Θα ήταν πιο χρήσιμο. Ό,τι κάνουμε απόψε, αλλά αυτό θα μπει κατά ξαναγίνει τις 26 του μηνός. Οπότε μην ανησυχούν. Δεν πρόκειται να χάσουν κάτι οι φίλοι. Ένα μέρος δηλαδή του απόψινού είναι του σεμιναρίου. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Για να
διδάσκεται αυτά τα πράγματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο κύριος Μεταξάτος ήταν σαφής και εμπεριστατωμένα μας έδωσε τις διαστάσεις και τις έννοιες που περιλαμβάνει η μέθοδος Σίλβα. Εγώ σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.